αντιλαμβάνεται ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη από τους αγωνιζόμενους. Ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη από τους αγωνιζόμενους για τις καθυστερήσεις που υπήρξαν και φυσικά ένα μεγάλο συγγνώμη για τους κριτές, γιατί και αυτοί από το πρωί νωρίτερα από τους αγωνιζόμενους ήταν στις θέσεις τους, πάγαν τον ήλιο, κακά τα ψέματα και αυτοί με το δικό τους πέρασαν τη δικιά μας δύσκολη μέρα. Λοιπόν, πάμε μόνος για να ξεκινήσουμε και μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον μεγάλο χορηγό του αγώνα Σιγκάρ και τον Νίκο Ευγενίας, ο οποίος βρέθηκε κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω να μην τον επισκεφτούμε όλοι σύντομα. Επίσης να τονίσω ότι σε αυτήν την προσπάθεια υπήρξαν κάποιοι πολύ γενικοί κοινωνίες, πολλοί στην βοήθειά τους. Αυτός ο αγώνας δεν ήταν κάτι πολύ γνωστός τόσο στην περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον Σάκη τον Μοτοπάτρα που προσπάθησε να παραγωγεί τον Μοτοπάτρα στην Ελλήνια GR. Επίσης το καλημέρα Αγκαδία την Ελλήνια GR, καθώς και στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης στους 99,5 FM. Εδώ την εκπροσωπεί ο δημοσιογράφος ο κ. Γιώργος Μουσόγιας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και θέλω να σας δώσω και το πρόβλημα για όλους αυτούς που βοήθησαν έτσι ως παραγόντας αυτός να φτάσει εσύ ως το τέλος. Να το πω, να κάνω ένα break. Γιατί πρέπει να σας ευχαριστήσουμε και με κάτι αναμνηστικό από τους ανθρώπους που έπρεπε να κάνουν κοντά μας. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον πρόεδρο, τον Νίκο Γιαννόπουλο. Εδώ έχουμε εκπρόσωπο του Δήμου Τρίπολης, όπου εκπροσωπεί και τον Δήμαρχο και νομίζω ότι έχετε μια αναμνηστική πλανήτητα. Πού θα γίνει η απονομία, κύριε εδώ. Εσείς θα πρέπει τη φωτογράφηση, εγώ εδώ θα φώτω και εσείς είναι και τη θάλασσα, έτσι δεν είναι. Δεν θα εδώ επάνω, εντάξει, οκ. Ανάβολα, σε φωτώ, ελάβω. Εντάξει, ελάτε. Εδώ είναι και η κάμερα, εδώ ζωντανή μετάδοση, αλλά δεν βλέπω. Δήμαρχε, από εδώ να σε βλέπουμε. Γίνα την κλαγή, δεν μπράβο. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Για να μας πει δύο λόγια που ζήσατε και την οργάνωση και όλο αυτό το πράγμα που ζήσατε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή εδώ την οργάνωση και τους 111 οδηγούς. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή ήταν η καλύτερη χρονιά που είχαμε, η έκτη χρονιά στην ανάβαση του Αγαδόγαμου. Ο Δήμος Τρίπολης θα είναι αλλαγός. Όπως και πέρσι, το κόψατε. Θα είναι αργός και χρόνο, θα είμαστε δίπλα σας και θα σας περιμένουμε ξανά να έρθετε εδώ στο φιλόξενο χώρο που έχουμε στην Αγωγίδα και σας περιμένουμε να έχετε πάντα επιτυχίες και θέλω να συγχαρώ και τους νικητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καταλή. Ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου όλο τον κόσμο που βοήθησε να γίνει ο αγώνας αυτός. Να ευχαριστήσω τους αγωνιζόμενους όλους και αυτούς που νίκησαν και αυτούς που δεν νίκησαν να ξύπνουν συγχαρητήρια. Ένας δύσκολος αγώνας όπως είπε και ο κ. Στράτος σήμερα. Δεν πειράζει, στα δύσκολα τα καταφέρουμε. Έτσι είναι οι αγώνες. Έχουν και τα καλά τους, έχουν και τις αναλογίες τους, έχουν και τα δύσκολα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ το χωρικό του αγώνα, το Δήμο Τρίπολης, οι χωρικούς επικοινωνίας και όλους τους πάλι όσους βοήθησαν για να γίνει ο αγώνας αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Έχεις ένα αναμνηστικό νομίζω για το μεγάλο χωρικό του αγώνα, ναι. Grand Care, αν βρίσκεται εδώ εκπρόσωπος. Πού είναι, υπάρχει εδώ, εδώ μάλιστα. Πρόεδρε, από εδώ να γυρίσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, έχουμε μια αναμνηστική πλακέτα για την τηλεοπτική υπηρεσία Αργολίδους. Νομίζω ότι δεν είναι εδώ κάποιος τα παιδιά. Και θα τη δώσουμε και για την αστυνομική διεύθυνση Αργολίδους, την οποία θα πάρω εγώ και θα τη δώσω εγώ που συνεννοηθεί μαζί τους. Και θα τους ευχαριστήσουμε πάλι για τη συνδρομή τους στον αγώνα. Στράτο, μπορούμε να συνεχίσουμε στην απονομή. Είναι πάρα πολύ σκόρμα, σας έχουμε επιστροφή, αλλάζουμε και μικρόφωνο, πάμε. Έτσι, πράγμα, έτσι. Εγώ πέρα είναι λοιπόν και τώρα.
για να έχουμε ένα τέτοιο σημείο μας. Πάμε λοιπόν για να ξεκινήσουμε. Καταρχήν θα πω ότι όλοι οι αγωνιζόμενοι δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό σε μια μέση η οποία πραγματικά βρίσκεται. Το τονίζω αυτό γιατί είναι το γνώρισμα. Μάλιστα, εχθές σχεδόν στα πρώτα δείγματα, σήμερα στο δεύτερο σκέλος, πιο πολλοί αγωνιζόμενοι ανέβασαν χρόνο και προσπάθησαν πάρα πολύ. Άλλοι τα κατάφεραν καλύτερα, άλλοι όχι τόσο καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο αγώνας εσείως τελείωσε και φυσικά εντάξει, όλα πήγαν καλά. Χθες θυμάστε ότι είχαμε και μια δυσκολία από τον πρόεδρο του συνδέσμου για τον αγώνα, από τον Μάριο Ιωάννη. Θέλω λοιπόν πραγματικά, επειδή δεν είναι μαζί μας, να το πω από εδώ γιατί είναι μεγάλη ζημιά σε αυτό το κοινό, το ξέρετε όλοι, καταφράφηκε. Έτσι. Ένα ζητώ κύριο πρόεδρο να δουλέψω για μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε και δεν τελείωσε. Πάμε λοιπόν για να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε με την απονομή της ομάδας ΜΗ. Θα παρακαλέσω τον κύριο Θόδωρο Καραντή, προέδρου του νομικού προσώπου του Δημού Τρίπολης και υπεύθυνο του αθλητισμού του Δημού Τρίπολης, εκπρόσωπο του Δημάτου, για την απονομή. Κύριε Καραντή, λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Συντήρια θέση της ομάδας ΜΗ. Συγχαρητήρια, να είστε καλά και περιμένουμε σε ένα επόμενο. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Στοκίμπα με Δημητρίου Δημοτικό Σύμβουλο Τρίπολης, υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Δήμου Τρίπολης και πολιτικής προστασίας του Δήμου να έρθει για τις απονομές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κόντρα ήλιο όμως εδώ. Λογικό αυτό που λέει. Λογικό ρε παιδί, αλλά έχουμε κόντρα ήλιο για μας. Κάπου θα γίνει σε την πλάτα, δεν γίνεται. Δώσε στο κύπελο τώρα λοιπόν. Αυτή. Εδώ, ανοίξει το κύπελο. Μπράβο! Γιατί τα επόμενα θα τα γυρίσετε. Κάτσε, έχει κι άλλα. Κυρματούρο εκεί, δίπλα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ανέβη τα πάνω. Έχει ζωντανή μετά. Α, είχε ο κύριος στο Φεράντι. Μπράβο, συγχαρητήρια, κύριε. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Κύριο, από εδώ. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το κύπελο είναι αφιερωμένο στην μνήμη του πατέρα. Δεν χρειάζεται. Γεια σας. Συμμετοχή της Στάρτα με ένα πιτσιρικά που μας, πραγματικά μας κούφανε σήμερα. Το λέω αυτό. Συμμετοχή είναι συνέχεια του παπά του. Τότε θυμάσαι πιο παλί, τρίμι του, Νίκο. Της οικογένειας Κόμνου. Στην πρώτη θέση λοιπόν ο Νικόλας Κόμνος με ένα κοσμέκα από 6-10. Θανασάκη και από εδώ και από εκεί και από τις δύο, όπως είπε και από πριν. Από εδώ που είναι ζωντανή μετάδοση και φωτογραφία. Λοιπόν, στην έκτη θέση της Σαν Τρίπολης, νούμερο 86, Δημήτρης Βιτσιάς, Φόρμουλα Σαλούν. Νούμερο 34, στην πέμπτη θέση, Τρυφώνας Χασάπης, της ομάδας Αλφα. Νούμερο 4, στην τέταρτη θέση, νούμερο 28, Αλέξης Μητσάκος,
στην ομάδα Α. Στην τρίτη θέση, νούμερο 30, Γιώργος Γιαννόπουλος, Α. Στην δεύτερη θέση, νούμερο 19, Ανδρέας Μουγιός, ομάδα Νη. Και στην πρώτη θέση, Σπύρος Βοριάς, με το νούμερο 36. Υπήρχαν όμως και οι αγωνιζόμενοι της Άλλα Καλαμάτας. Να δώσουμε την πρώτα να απονείμουμε στα παιδιά της Άλλη Κρυπούλη, στα τιμισένα και εγκύπελα τα οποία έχει προβλέψει η ΑΠ για να δώσει τα μέλη της. Εγώ λοιπόν νομίζω την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ελληνική αστυνομία που ήταν κοντά μας στο ΕΚΑ και σε όλους αυτούς τους φορείς, τους δημόσιους φορείς, οι οποίοι ήταν κοντά μας και μας βοήθησαν για να έρθει εις πέρας αυτός ο αγώνας. Δεν πειράζει, την πρατάτε και στην πέσκη. Έλα μαζί. Πάμε. Όλοι ομάδα. Μισό.